Ο κύριος Φακοντής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, θα μας βοηθήσει να δούμε τις λεπτομέρειες. Κύριε Φακοντή, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ποιον βαραίνει η ευθύνη για να έχουμε υποχρεωτικά παιδικά καθίσματα σε λεωφορεία και ταξί? Δηλαδή, ένας γονιός μπαίνει στο ταξί και έχει το παιδί του. Το ταξί πρέπει να έχει μέσα το παιδικό κάθισμα ή οι γονείς το μεταφέρουν μαζί τους? Καταρχήν να πω ότι τα ταξί, ως επίσης και τα λεωφορεία που διενεργούν τακτικές γραμμές, δηλαδή όπως είναι ο ΣΕΛ και άλλες αστικές συγκοινωνίες, δεν καλύπτονται από το συγκεκριμένο νόμο. Εξαιρούνται δηλαδή από την υποχρέωση να έχουν car seat στα οχήματά τους. Ο λόγος που εξαιρούνται, διότι η αρχική πρόθεση των συνάδελφων βουλευτών που είχαν ετοιμάσει την νομοθεσία ήταν να έχουν και αυτή την υποχρέωση να έχουν car seat. Όμως με βάση τα λεωφορεία που υπάρχουν σήμερα και κυκλοφορούν στην Κύπρο με τις αστικές συγκοινωνίες, υπάρχει υποχρέωση ακόμη και για ιστάμενα άτομα στα λεωφορεία, ως επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα, έχει λεωφορεία ακόμα που είναι παλαιού ακόμα τύπου, τα οποία δεν φέρουν ακόμη καν ζώνες. Γι' αυτό τον λόγο ήταν ανεφάρμοστη αυτή η πρόνοια και έτσι έχουν εξαιρεθεί τα λεωφορεία των τακτικογραμμών, ως επίσης και τα ταξί. Στα ταξί όμως υπάρχει υποχρέωση να φέρουν τα παιδιά να είναι στο πίσω κάθισμα και να φέρουν ζώνη ασφαλείας με την συνοδεία του ίδιου του γονιού. Άρα, μισό λεπτό κύριε Φακοντή, άρα ποιος πιάνει ο νόμος? Τα λεωφορεία των τακτικών γραμμών εξαιρούνται. Ποια λεωφορεία δεν εξαιρούνται? Εξαιρούνται τα λεωφορεία τα οποία είναι επιμισθώσει, δηλαδή τα λεωφορεία τα οποία θα ενοικιάσει ένα σχολείο για να κάνει μια εκδρομή ή ένα φροντιστήριο ιδιωτικό σχολείο για να μεταφέρει μαθητές επιμισθώσει. Σε αυτήν την περίπτωση τα λεωφορεία έχουν υποχρέωση, αν θα μεταφέρουν παιδιά κάτω από έναν 35, να φέρουν ο γονιός να προμηθεύσει το car seat. Δηλαδή είναι ευθύνη του γονιού να προμηθεύσει το car seat. Άρα, για έχουμε, να μετακινηθεί για λεωφορεία, κύριε Φακοντή, τα ιδιωτικά οχήματα. Κύριε Φακοντή, ακούστε με για να τα κάνουμε απλά και κατανοητά, χωρίς πολλά λόγια. Στα λεωφορεία τακτικών γραμμών δεν μπαίνουν τα παιδικά καθίσματα. Το ίδιο και στα ταξιά. Μπαίνουν σε λεωφορεία που θα κάνουν κούρσες επιμισθώσεις, για παράδειγμα φροντιστηρίων και όλα αυτά. Είναι ευθύνη όμως του γονιού να προμηθεύσει το λεωφορείο με το παιδικό κάθισμα. Πολύ σωστά. Πού αλλού πρέπει να μπουν? Και στα ιδιωτικά οχήματα. Ήδη υπήρχε στην νομοθεσία και προηγουμένως. Τώρα καθίσταται και με ποινή σε περίπτωση που ο παραβάτης αν μεταφέρει παιδί κάτω από έναν 35 στο ιδιωτικό του όχημα και δεν έχει car seat, τότε υπάρχουν ποινές μέχρι 1.700 ευρώ και μέχρι 6 μήνες ποινή φυλάκισης. Άρα, εάν σταματήσει η αστυνομία κάποιον που έχει το παιδί του στο πίσω κάθισμα αλλά δεν είναι σε παιδικό κάθισμα, υπάρχει ποινή, γιατί πλέον είναι υποχρεωτικό να το έχει στο car seat. Πολύ σωστά, και έχουμε βάλει όμως μια πρόνοια ότι θα δοθούν 2 μήνες μεταβατική περίοδος, ώστε το αρμόδιο τμήμα, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, να ενημερώσει όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων για αυτήν την πρόνοια του νόμου, ώστε να είναι γνώστες τι ακριβώς περιλαμβάνει η νομοθεσία και για την υποχρέωση που έχουν, αλλά ταυτόχρονα και για την ποινή σε περίπτωση που θα παραβούν τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Να είστε καλά, κύριε Φακοντή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.